έχω πάντα, είχα πάντα μια αντίρρηση στην εξής, ότι έγιναν δύο ταξίδια πρωθυπουργών στην Αμερική. Του κύριου Τσίπρα πριν από λίγο καιρό και του κύριου Μητσοτάκη πρόσφατα. Εγώ αναρωτιέμαι τι κερδίσαμε από αυτά τα ταξίδια. Δηλαδή, πέρα από μια φραστική, αν θέλετε, για το Διεθνές Δίκαιο, να τα βρείτε και όλα αυτά τα πράγματα. Και ότι εντάξει, και τι κερδίσαμε πέρα από αυτό. Δώσαμε βάσεις. Δώσαμε. Εδώ, στη Λάρισα. Παραπέρα, αναβαθμίσαμε τη Λάρισα. Δώσαμε τη Σούδα, παραπάρα τη Σούδα. Δώσαμε ελευθερία στην Κάπαθο. Έχουμε την Αλεξανδρούπολη καινούρια βάση. Μας ωφελεί, δεν λέω ότι δεν μας ωφελεί αυτό, γιατί είναι δίπλα στην Τουρκία και θα ήταν είναι καλύτερα από την Ελληνική και δεν θα είναι δίπλα στην Τουρκία. Όμως, αυτό είναι μια μεγάλη ουσιαστικά παραχώρηση που γίνεται και έπρεπε να πετύσουμε πράγματα που να έχουν σχέση όχι μόνο με την αποτρεπτική μας δύναμη, δηλαδή την ενίσχυση της αποτρεπτικής μας δύναμης, αλλά και ισχυρή διπλωματική υποστήριξη στα βασικά μας δίκαια. Αυτό κατά τη γνώμη μου δεν υπήρχε, δεν ήταν προετοιμασμένα τα ταξίδια. Δηλαδή γίνανε τα ταξίδια γίνανε πολύ πρόχειρα. Και τα δύο. Και τα δύο. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι μια μικρότερη των περιστάσεων η εικόνα που εμφάνισαν ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός της Κομματικής Αντιπολίτευσης στην αντιπαράθεση για την αμυντική συμφωνία με την Αμερική. Ήταν μια συμφωνία που την ουσιαστικά την έφτιαξε ο κ. Τσίπρας, την υπέγραψε ο κ. Μητσοτάκης. Και δεν έχει όμως τα αντίστοιχα ανταλλάγματα, δεν είναι αυτά που προσδοκούσε κανείς. Και δεν μιλάω για την εικόνα στο ταξίδι και αυτά, γιατί μιλήσει και ήταν όλο και δεν μας έδωσε σημασία και όλα αυτά. Είναι δευτερεύοντα τα πρωτεύοντα, αυτό είναι. Λοιπόν, νομίζω ότι.